είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τον τρίτο αγώνα της εβδομάδας. Πολύ ωραία αναμέτρηση. Ένας αγώνας ο οποίος τα είχε όλα. Η βολή του είναι επιτυχημένη. Όταν το βρίσκει, δηλαδή παίζει, όταν το βρίσκει, δηλαδή δεν μπορεί να το πει. Κατάλαβα. Δεν θα πω λίγο σε σένα. Ότι παίζει είναι με δικιά μου τέχνη. Ρώτησα την Σταυρούλα ποια θεωρείς ευκολότερο πόντο. Μου λέει με τις βολές που έκανε η Ασημίνα, θεωρώ είναι πιο εύκολη αντίπαλος η Ασημίνα. Οπότε βγαίνει και διαλέγει την Ασημίνα. Η Ασημίνα εκείνη τη στιγμή μας λέει μισό λεπτό, εγώ δεν ξέρω καν αν θα παίξω. Πάει στο γιατρό, γυρνάει και λέει τελικά εγώ δεν θα παίξω. Απλά τώρα έχει τεντώσει το σκηνή για μένα, για την Ασημίνα. Και μπαίνω και παίζω με το δικό μου ρίσκο. Αυτό δεν απασχολεί κανένα James, καμία μπλε ομάδα. Αν εγώ τραυματιστώ χειρότερα, απασχολεί εμένα. Δεν έχω, Γιώργο, να απολογηθώ σε κανέναν. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι φεύγοντα με έβρισε πολύ αισχρά. Κάτι το οποίο αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν έχει να κάνει με σένα. Δεν το είπα για σένα αυτό το πράγμα. Το είπες ή δεν το είπες, εσύ τι δεν το θυμάμαι να το λέω. Ωραία, επειδή τα παιδιά το άκουσαν, το είπες. Εφόσον λέει ψέματα για ένα τέτοιο θέμα, λογικά σου λέει και ψέματα τώρα. Να Ασημίνα πέταξε εκνευρισμένη το μικρόφωνο της και αποχώρησε από το συμβούλιο. Survivor, απόψε στις 9, στον Sky.